Η κυβέρνηση φέρνει προσκύρωση τις διακρατικές συμφωνίες στον τομέα του τουρισμού με τη Μογγολία και την Ουγγαρία που υπογράφτηκαν στις 14 Φεβρουαρίου και στις 10 Ιουλίου του 20 αντίστοιχα. Πού εντάσσονται αυτές οι συμφωνίες? Εντάσσονται στην ενιαία στρατηγική της αστικής τάξης της χώρας μας, στους σχεδιασμούς των διακρατικών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει, σε συμμαχίες που κάνει συνολικά, που επιλέγει για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Οι επιλογές αυτές δεν είναι έξω από τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ανταγωνισμούς με τη Ρωσία για τον έλεγχο ενεργειακών και άλλων πρωτοπαραγωγικών πηγών, την κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων των ισχυρών χωρών. Παρόμοια συμφωνία είχε υπογραφεί με το Καζακστάν από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και κυρώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 2020. Με το Καζακστάν, που στις αρχές του 2022 συντάραξαν οι μεγάλες εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις με δίκαια αιτήματα επιβίωσης του ίδιου του λαού. Η παλινόρθωση του καπιταλισμού έδειξε την βαρβαρότητα της αστικής τάξης, η οποία αντέδρασε σε συμμαχία με τη Ρωσία, με βία, καταστολή, φυλακίσεις και θανάτους. Με την ευκαιρία της αναφοράς αυτής, να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη μας, την καταδίκη της κρατικής εγωδοτικής βίας και τρομοκρατίας που ασκείται στους εργαζόμενους και το λαό αυτής της χώρας. Κύριε, το ΚΚΕ δεν είναι αντίθετο με τις διακρατικές συμφωνίες. Οι συμφωνίες όμως που κάνει το αστικό κράτος δεν αφορούν τους λαούς και τις ανάγκες τους. Έρχονται να υπηρετήσουν τις ανάγκες των αστικών τάξεων, των συμβαλόμενων χωρών, για διεύρυνση του πεδίου δράσης τους σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως και στον τουρισμό, προωθώντας τα επιχειρηματικά και γεωστρατηγικά συμφέροντά τους. Από τις διακρατικές συμφωνίες, οι εργαζόμενοι δεν προσδοκούν βελτίωση των όρων ζωής τους. Αντίθετα, στα πλαίσια των όλο και μεγαλύτερων αντιθέσεων και ανταγωνισμών, δέχονται όλο και μεγαλύτερη επίθεση με επιδείνωση των όρων αναπαραγωγής της ίδιας εργατικής δύναμης. Στις εν λόγω συμφωνίες που αφορούν επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιούν το φιλικό επενδυτικό νομοθετικό πλαίσιο, τα κάθε λογής προνόμια και κίνητρα, τη φτηνή εργατική δύναμη για τη βέλτιστη απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων τους για μεγαλύτερη κερδοφορία. Αλήθεια, τι έχουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι της Μογγολίας και της Ουγγαρίας με τις συνεργασίες επιχειρηματικών ομίλων για επενδύσεις στις χώρες τους? Μήπως θα υπάρξουν θέσεις εργασίας με σταθερή δουλειά, με οκτάωρο, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με ικανοποιητικό μισθό, ή θα εξασφαλιστεί και για τις λαϊκές εργατικές οικογένειες το δικαίωμα στις διακοπές και στην ξεκούραση? Αντίθετα, όλα τα παραπάνω θα επιδεινωθούν, όπως συμβαίνει και στη χώρα μας, που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ζουν την εργασιακή γαλέρα με 16 μορφές ελαστικών μορφών δουλειάς, με μισθούς πείνας, με απλήρωτη δουλειά. Κάθε χρόνο παλεύουν να πληρωθούν τον επόμενο χρόνο, με ατέλειωτες ώρες εργασίας, με διαμονή σε κοντέινερς, και τα ξέρετε πολύ καλά, σε άθλιες συνθήκες, με τη μαθητεία να αποτελεί το φθηνό νέο εργατικό αίμα για τις επιχειρήσεις του τουρισμού, με μεγαλύτερη εκμετάλλευση όσων προέρχονται από κράτη που έχουμε συνάψει μνημόνια συνεργασίας για δίθεν πρακτική άσκηση και εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των τουρισμού στη χώρα μας, αλλά και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, βιώνουν, όπως είπαμε, εργασιακές συνθήκες μεσαιωνικές, με ελάχιστες απολαβές και δικαιώματα. Βιώνουν το βάρβαρο πρόσωπο του εκμεταλλευτικού συστήματος του καπιταλισμού. Η νέα κρίση που επιταχύνθηκε από την πανδημία και έπληξε κυρίως τον τουρισμό, με τις συνέπειες που φορτώθηκαν στους εργαζόμενους, που ισοπεδώθηκε η ζωή τους, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα,
που φορτώθηκε σε αυταπασχολούμενους, στους μικροδιοκτήτες που αργοπεθαίνουν ή που εξαγοράζονται από μεγάλους ομίλους, από επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε, ότι αυτός ο τομέας οικονομίας, ο εξιστροφής τομέας, στηρίζεται σε πύληνα πόδια. Ότι είναι ευάλωτος μπροστά σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πανδημίες, οι επιδημίες και ιδιαίτερα ο πόλεμος. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι αυτή την περίοδο, με τα μέτρα των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, με τα διάφορα προγράμματα στήριξης, συνεργασία, αναστολές κτλ., βγαίνουν σχεδόν αλόβητοι, και μιλάμε για τους μεγάλους ομίλους, αφού υλοποιούνται πάγιες αξιώσεις τους για πλήρη ευελιξία στον χρόνο, στον τόπο και στον τρόπο εργασίας, αφού απαλλάσσονται ακόμη και από το αυτονόητο να καταβάλουν τους μισθούς στους εργαζόμενους. Οι ανακαινήσεις των υποδομών, των ξενοδοχείων δηλαδή, γίνονται με ταυτόχρονη ανακαίνιση των εργαζομένων. Δέστε τώρα, είχαμε πριν τον Αστέρα, τώρα το Χίλτον. Τι κάνει το Χίλτον? Ανακοίνωσε την πάυση της λειτουργίας τους από την 1 Ιανουαρίου και την απόλυση 300 εργαζομένων. Καταθέσαμε ερώτηση σήμερα προς την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση στηρίζει αυτούς τους σχεδιασμούς, έτσι φαίνεται, γιατί αρνείται να εφαρμόσει όλες αυτές τις ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τους εργαζόμενους σε αυτές τις επιχειρήσεις που ανακοινούνται το εισόδημά τους, τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Ξέρουμε ότι χωρίς τον αγώνα τους, βέβαια, είναι καθαρό ότι αυτές οι θέσεις θα καλυφθούν από φθηνούς, ευέλικτους νέους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση παίρνει όλη την ευθύνη για αυτή την στάση της, την ανοχή της, την στήριξη σε αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια, όπου πετάνε έξω τους εργαζόμενους για να μπορέσουν να κερδίσουν πολύ περισσότερα από την ανακαίνισή τους ταυτόχρονα με την ανακαίνιση των υποδομών. Οι εργαζόμενοι σε όλες τις χώρες δέχονται τον διαρκή πόλεμο της εργατορίας του κεφαλαίου. Ένας είναι ο δρόμος που έχουν οι εργαζόμενοι συνολικά να απαλλαγούν από την εξουσία τους, ώστε να μπορέσουν με την εργατική εξουσία, τη δυναμική της επιστημονικά σχεδιασμένης ανάπτυξης, να αξιοποιηθούν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες, να προχωρήσουν οι αμοιβαίες και επωφελείς διακρατικές συμφωνίες σε όλους τους τομείς, με κύριο κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων διευρυμένων αναγκών των λαών. Στον καπιταλισμό, στο σύστημα της ελευθερίας αγοράς, της ατομικής ιδιοκτησίας, στα μέσα παραγωγής, στις υποδομές της αναψυχήσεων των διακοπών, εκτός από τη μεγάλη εκμετάλλευση των εργαζομένων σε αυτόν, για την πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών, που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και βασικές τους ανάγκες, ο τουρισμός ως πανάκριβο εμπόρευμα είναι απλησίαστο. Το στερείται η μεγάλη πλειοψηφία. Παρά τα λάθη και τις αδυναμίες του υπαρκτού σοσιαλισμού, οι λαοί στις χώρες αυτές έζησαν αυτή την περίοδο με μεγάλα επιτεύγματα. Σε κάθε πτυχή της ζωής τους, όπως και στο δικαίωμα όλων στις διακοπές. Αποτέλεσμα αυτών των επιτευγμάτων της εργατικής εξουσίας, της επίδρασης που ασκούσαν στην εργατική τάξη των καπιταλιστικών χωρών, ήταν η ανάπτυξη της ταξικής πάλης και η παραχώρηση δικαιωμάτων στον καπιταλισμό. Όπως το 8ωρο, που τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου όπως και της χώρας μας, νομοθετούν το 10ωρο και 13ωρο. Όπως το πενθήμερο, που τώρα το κάνετε 6ήμερο και 7ήμερο. Όπως η σταθερή απασχόληση, που τώρα γίνεται λάστιχο για τις ανάγκες του κεφαλαίου και τη μεγαλύτερη κερδοφορία, με συμβάσεις λίγων ωρών, μιας ημέρας, έως και 16 μορφές που είπαμε παραπάνω. Η ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία ουσιαστικά έχει καταργηθεί, αφού για παράδειγμα το 11ο Γενάρης Νοέμβρης το 2021 οι απολύσεις ήταν 2.066.741 και το ίδιο διάστημα οι προσλήψεις ήταν 2.202.000. Δηλαδή ο αριθμός των απολύσεων αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, το ίδιο βέβαια γίνεται και με το επίδομα αδείας.
Άρα λοιπόν αυτά που συνέβαλαν να κάνει τουρισμό και ο εργαζόμενος έχουν καταργηθεί ουσιαστικά. Συνολικά η κατάκτηση ελεύθερου χρόνου συνέβαλαν στην πρόσβαση στον τουρισμό, στις διακοπές περισσότερων εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Ο κοινωνικός τουρισμός, τα εκδρομικά προγράμματα ήταν κατάκτηση του ταξικού κινήματος, της ταξιτικής πάλης που αξιοποιούνταν από μερίδα των εργαζομένων. Όλα αυτά υποχρεώθηκαν κάτω από τον άλλο σχετισμό να παραχωρήσουν οι χώρες που η εξουσία βρισκόταν στα χέρια του κεφαλαίου. Αξιοποιώντας σήμερα τις ανατροπές, την υποχώρηση του εργατικού κινήματος, παίρνουν πίσω συγκροτημένα δικαιώματα και οδηγούν την πλειοψηφία των εργαζομένων σε εργασιακό μεσαίωνα. Αυτό γίνεται, βέβαια, σήμερα σε όλες αυτές τις χώρες που παλινορθώθηκε ο καπιταλισμός εδώ και 30 χρόνια και ζουν στο πετσί τους αυτές τις αλλαγές, ζουν τη διδακτορία του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ τοποθετείται αρνητικά στην κύρωση των αναλόγων συμφωνιών. Ψηφίζουμε δηλαδή όχι, για να είμαι πιο σαφής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.